Γεια σας παιδιά, 300GR εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing βίντεο εδώ στο Gaming Room. Το επεξεργασία είναι ακόμα βέβαια, εδώ στη γωνίτσα μου. Αυτό είναι το που θα ανοίξουμε σήμερα, οπότε μην χάνουμε άλλο χρόνο. Πάμε να το ανοίξουμε. Λάμε. Είναι κάτι δωμάτιο έτσι για το γενιά. Πριν τα ανοίξω, το πρώτο είναι εδώ. Οκ, νομίζω ότι ήταν πιο μικρό. Είναι τεράστιο. Μπρελό και τα κλειδιά. Είναι τεράστια η παλίτσα. Θα την ανοίξω αμέσως. Και εδώ έχουμε χαλάκι. Αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Αλλά και για να εγκαινιάσουμε το δωμάτιο, παιδιά. Τέλειο. Άλλη μία από εδώ και θα τα αφήσω να το δούμε λίγο καλύτερα αργότερα. Το αφήνω στην άκρη και πάμε να ανοίξουμε. Οπότε μισό να φέρω τα κλειδιά μου, να το βάλουμε κατευθείαν πάνω. Έρχομαι. Εδώ είναι τα κλειδιά μου. Εδώ είναι το παλιό μπρελό που είναι το μπίνα, η οποία έχει χαλάσει, δεν έχει μπαταρία από πίσω. Εδώ είναι η μπαλίτσα καινούργια. Η οποία πλάκα είναι και περίπου στο ίδιο μέγεθος
με αυτές εδώ που είναι ελάχιστα μικρότερη. Είναι λίγο παραπάνω από μισό. Μπορείς να μπορούσα να κάνω και αυτές εδώ. Πάμε να βγάλουμε την παλιά και σκουδιασμένη συσταγικά το πίνα. Έχω και άλλη καινούργια, αλλά δεν τη χρησιμοποιώ. Ανάβει φωτάκι και γυρνάει αυτή τη εδώ. Οπότε, αφήνει την τουρμπίνα στην άκρη και βάζουμε την παλίτσα. Τέλειο, δεν είναι τέλειο, δεν είναι τέλειο, πείτε μου. Μια τετράστερη μπαλίτσα από το γράμμα. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλη ιδέα και για γυφτά. Οκ, λοιπόν αυτό είναι το σημερινό βιντεάκι, παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή αν σας άρεσε. Και τα λέμε στο επόμενο. Bye bye. Θα μπορούσε να μπει έξω το gaming room. Τι λέτε, τάκ. Ή απλά να το διακοσμήσω κάπου στο δωμάτιο, δεν ξέρω, μπροστά από το γραφείο μου, στα πόδια, είναι λίγο άγριο βέβαια, οπότε νομίζω ίσως το κρατήσω μόνο και διακοσμητικό. Θα βάλω και λίγο φλάς να το δείτε καλύτερα. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές είναι πολύ ωραίο. Εδώ είναι η πίσω του μεριά. Το A animation. Αυτά, 60% ύφασμα νομίζω έχει και 40% βινήλιο. Και όπως είπα και πριν φαίνεται, γιατί είναι αρκετά άγριο. Δεν ξέρω αν τα ακούτε όταν το τρίβω. Αυτό.